ώθησε να ασχοληθείς με το kickbox? Ξεκίνησα ο πατέρας μου και το έβλεπα για μου μικρό στη τηλεοράση αυτό και μου άρεσε. Θοδωρή, αρέσει να κάνεις, να ασχολείσαι με τα μαθητικά? Ναι. Τι κάνεις εδώ στους Fighters, τι άθλημα? Kickboxing. Μου αρέσει και κάνουμε ωραίες ασκήσεις και είμαστε καλά παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ το kickboxing και θέλω να φτάσω μαύρη ζώμη και να το γίνω πρωταθλήτρια. Ήταν μια τέλεια διοργάνωση. Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να καταλάβουν και οι γονείς που δεν είναι μέσα στο προπονητικό κομμάτι, να δουν τι δουλειά γίνεται από όλο το επιτελείο των Fighters, να δουν ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια και κοιτάμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι σήμερα το είδαν και το απόλαυσαν. Συνήθως αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε να ασχολούνται με τα μαχητικά αθλήματα είναι παιδιά με χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι παιδιά με χαμηλή συγκέντρωση, κάποια με μαθησιακές δυσκολίες και τα άλλα που δεν είναι αυτού του target group είναι τα ταλαντούχα. Σε όλα τα target groups που προανέφερα, τα παιδιά έχουν βελτίωση και στο πώς θα εκφραστούν και στο πώς θα στήσουν το σώμα τους και στο να φρενάρουν κάτι που θέλουν, να μάθουν να το διεκδικούν με έναν τρόπο υγιή. Υπάρχει διαφορά, υπάρχει χρόνο με το χρόνο η διαφορά. Ήθελα να ασχοληθεί με ένα μαχητικό άθλημα, το οποίο νομίζω και τονώνει την αυτοδύση, ούτως ή άλλως θέλει να έχει μια αθλητική δραστηριότητα. Είναι ένα αρκετά δυναμικό άθλημα και επειδή και αγοράκι θα ήθελα λίγο την τόνωση της αυτοπεποίθησής του. Έχει μεγαλύτερο αδερφό η Σαββίνα, 21 χρονών. Τον γράψαμε πρώτα, εκείνη ζήλεψε. Τελικά προχώρησε εκείνη, σταμάτησε ο αδερφός της. Έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, η αλήθεια είναι αυτή. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό έχουν γίνει πολλές θυσίες. Όσο ήταν μικρή έσπερνα, τώρα θερίζω, αυτό λέω. Σου αρέσει να κάνεις kickboxing? Ναι. Σε ποια σχολή είσαι? Πάλι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, εντυπωσιάστηκα με το kickbox. Και όταν το δοκίμασα, είδα πως ο εκπαιδευτής μας είναι πάρα πολύ καλός και εξαιρετικός και γι' αυτό συνέχισα. Τι σου αρέσει να κάνεις περισσότερο? Να μαθαίνουμε πράγματα για να παίζουμε. Βλέπετε να έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του από τότε που... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και με τα μαθήματα και με πολλά πράγματα. Δηλαδή σε πειθαρχία, σε χαρακτήρα, σε σεβασμό, να φτιάξει τα πράγματά του υπεύθυνος. Έχετε δει κάποια διαφορά στο χαρακτήρα του? Ναι, είναι λίγο πιο ήπιος. Μπορούμε λίγο να συνεννοηθούμε πιο άνετα λόγω εφηβείας. Βοήθησε νομίζω. Πήρε μέρος και σε πρωταθλήματα, οπότε όλο αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ. Το μόνο μυστικό είναι η δουλειά και η αγάπη σε αυτό που κάνουμε και να το ευχαριστούν και τα παιδιά. Πάνω αυτό δουλέψαμε, πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκανε. Είχαμε ετοιμάσει κάτι πιο εντυπωσιακό, ότι ο χρόνο θα εκπλήξουμε πάλι πάντως. Για άλλη μια χρονιά η προσέλευση των παιδιών ήταν ικανοποιητική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πολλά ακόμα τα παιδάκια που πάνε να λάβουμε μέρος, αλλά δεν ήταν εδώ αυτή τη φορά. Πάρα πολύ εντυπωσιακό από όλες τις σχολές. Δείξαμε το επίπεδο των αθλητών και το επίπεδο των εκπαιδευτών και των σχολών μας. Η σημερινή εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδειξη των ακαδημιών. Οι ακαδημίες είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, γιατί εδώ πέρα ξεκινάνε και χτίζονται οι επόμενοι πρωταθλητές και εδώ πέρα θωρακίζουμε τους χαρακτήρες, κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για μας στα μικρά παιδιά.